Έχουν μπει τα θεμέλια για την ανάπτυξη. Και αυτό το οποίο με τρομάζει, και σας το λέω ειλικρινά, είναι όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πάρουμε τις μετρητήσεις της δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας προκύψει ως κυβέρνηση. Και αυτό που με τρομάζει, αυτό που με τρομάζει ως Έλληνα, είναι ότι μπορεί να έχουμε ένα συσήφιο έργο στην Ελλάδα. Να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αρχή. Και σας το λέω απολύτως ειλικρινά, χωρίς περιστροφές. Ναι, εντάξει, εσάς σας τρομάζει. Εγώ λέω ότι πιστεύω εγώ. Όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω για να κερδίσω κανένα πόντο πολιτικά. Άλλωστε, βλέπετε, αρνούμε να μπω σε μια πλειοδοσία. Ο κύριος Ρίτσας λέει ότι μπορεί να προσφέρει παραπάνω. Παραπάνω από όσα προσέφερε η πορτογαλική κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, η ιρλανδική κυβέρνηση. Παραπάνω φυσικά από ό,τι προσφέραμε εμείς. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω, εμείς κύριοι, τόσα μπορούμε. Από εκεί και πάνω πηγαίνετε στον κύριο Τσίπρα. Πηγαίνετε στον κύριο Τσίπρα. Σκίζω μνημόνια κατά εγώ. Αυτό είναι που λέμε εμείς. Δεν είπε τόσο πράγμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμφανίστηκε πολύ πιο ρεαλιστής. Ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου που έκανε στροφή, αν υποθέσουν ότι θέλουν να κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύουν αυτά που λένε. Είναι προς τιμήν τους, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό με τρομάζουν. Αλλά και αν θέλετε να δεχθούμε ότι θα κάνουν στροφή, έκανε στροφή και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010 από το Λεφτά Υπάρχουν. Είδατε πόσο χρόνο πήρε και κυρίως τι συνέπειες δημιούργησε στη συνέχεια. Ναι, να πω κάτι. Αν θέλουμε να ξαναπάμε στο Λεφτά Υπάρχουν πέντε χρόνια μετά το πρώτο. Εδώ όμως, γιατί δημιουργείται στραβλή εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη είπαμε με όλους τους τρόπους. Λέμε αυτή τη στιγμή όσα τεκμηριωμένα μπορούμε. Η διαφορά είναι ότι από την κυβέρνηση έχουμε, δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο αν μας το επιτρέψει η Τρόικα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Εμείς λέμε, ενώ εσείς λέτε τον ελληνικό λαό, τόσα μπορούμε και βήμα-βήμα θα προχωρήσουμε στις δύσκολες αυτές τις στιγμές με προτεραιότητες και με ιεραρχήσεις δίκαιες. Ας κρατήσουμε το βίντεο αν τυχόν βγει κυβερνητική αλλαγή. Αυτά είναι, λόγια εύκολα και εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα στην πράξη να συμβούν. Και, το, και πήρατε τις γεύσεις όποτε πάτε στο εξωτερικό. Από τη δεξιά ναι, στα λόγια κύριε Γρίτσα μου. Τώρα, για αυτό που λέει, εγώ θέλω να επικεντρώσω λίγο για αυτό που λέει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ξαναθυμίσω πάλι όμως τον κύριο Χατζηδάκη, επειδή ανέφερε τον κύριο Παπανδρέου, που μπορεί να είπε αυτό που είπε, που δεν το είπε έτσι, το είπε τελείως διαφορετικά. Και θα υπερασπιστείτε και τον Παπανδρέου. Όχι, τώρα. Ναι, θα υπερασπιστώ την αλήθεια. Γραμμές, γι' αυτό, θα υπερασπιστώ. Μια προσοχή. Όχι, με... προσέξτε. Ξέρω που βρίσκομαι, κύριε οικονόμου, έτσι. Δεν έχω ανάγκη να έχω γραμμή από κανέναν. αλλά γραμμή. Όταν έλεγε αυτά ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, το ξαναείπα και προηγούμενα και το ανέφερε και ο κύριος Λίρτζης, αντί να έρθει να προσέλθει σε αυτή τη γραμμή της εθνικής συνεννόησης, μας. Τα ζάπια των 18 δις που δεν έγινε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Καλά, και είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που λέτε, εσείς κατά τη γνώμη μου κάνετε ένα λάθος. Ότι προσπαθείτε να συνδυάσετε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μια πολιτική αυτό. Συμφωνία. Όχι, αυτό στο ζητάει. Δεν ισχύει δεν αυτό. Είναι ένα πολιτικό πράγμα. Ακούστε με λίγο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να μένει γι' αυτό. Θέλει και αυτή την ευρεία συνένεση των 180 βουλευτών να μένει έξω από τους κομματικούς, τους μικροκομματικούς και τους πολιτικούς ανταγωνισμούς.